Υπάρχουν όμως αρκετές ουσιαστικές πλευρές. Ξεκινάμε καταρχάς από το προφανές, δηλαδή ότι ενώ σήμερα συζητάμε για μια προγραμματική σύμβαση με την οποία η περιφέρεια διαθέτει μεταξύ άλλων υποδομές για τη λειτουργία ενός τέτοιου κέντρου, υπάρχουν σοβαρότατες ελλείψεις σε υποδομές ζωτικής σημασίας για τις σπουδές των 6.000 φοιτητών του Γεωπονικού Πανεπιστημίου. Για παράδειγμα, δεν υπάρχει φοιτητική εστία, δεν καλύπτονται οι σταγαστικές ανάγκες των φοιτητών που έρχονται από την επαρχία. Και υπάρχουν και συνολικότερες ελλείψεις που έχουν επίπτωση τόσο και στην ακαδημαϊκή διαδικασία όσο και στη διοικητική λειτουργία του Ιδρύματος, όπως για παράδειγμα εργαστήρια, αμφιθέατρα κτλ. Δηλαδή, από τη μία, η Περιφερειακή Αρχή δείχνει τέτοια ζέστη να χρηματοδοτήσει το συγκεκριμένο, να παραχωρήσει χώρο στο συγκεκριμένο κέντρο. Από την άλλη, όταν πρόκειται για υποδομές που θα καλύψουν τις στεγαστικές ανάγκες των φοιτητών ή θα βελτιώσουν την ακαδημαϊκή διαδικασία, ανοίγει τα σχήρα τη. Και μάλιστα παραχωρούνται χώροι του απολυμαντηρίου, μια υπηρεσία που έχουμε επανειλημμένα τονίσει την αναγκαιότητά τη, πολύ περισσότερο σε αυτές τις συνθήκες, και καταλαβαίνουμε ότι η κατεύθυνση είναι να αποξιωθεί εντελώς. Επιπρόσθετα, είναι το ζήτημα του με τι προσωπικό θα στελεχωθεί το συγκεκριμένο κέντρο. Και εμείς δεν εννοούμε ποιος θα το διοικεί. Θα είναι με το ίδιο ελληνικό προσωπικό του Γεωπονικού και μάλιστα αμυστή, όπως γίνεται και στα αντίστοιχα κέντρα σε άλλα ιδρύματα, ή θα είναι με το ίδιο ελληνικό προσωπικό της περιφέρειας. Και βέβαια υπάρχει και ακόμα μία λιγότερη προφανής πλευρά, αλλά είναι και πιο ουσιαστική, δηλαδή ποια είναι η ουσία της λειτουργίας του ίδρυσης κέντρου. Γιατί εδώ προφανώς αυτό που στοχεύεται είναι ο αποτελεσματικότερος προσανατολισμός της έρευνας του Γεωπονικού Πανεπιστημίου σε περιεχόμενο και τομείς που αποφέρουν κέρδος και κατ' επέκταση εμπεριευματοποίηση στην πράξη των αποτελεσμάτων της. Δηλαδή, συζητάμε και καινοτομία και έρευνα στον αγροτοδιατροφικό τομέα και ανάπτυξη της ποιότητας των τροφίμων και προϊόντων ονομασίας προελεύσεως και ό,τι άλλο θα περιέχει, θα διεξάγεται σε αυτό το κέντρο. Και ένα μεγάλο κομμάτι του λαού και του λαού της Αττικής αγοράζει προϊόντα διατροφής κοντά στην ημερομηνία λήξης, γιατί δεν μπορεί οικονομικά να έχει πρόσβαση σε ποιοτικά προϊόντα που θα καλύπτουν τις διατροφικές του ανάγκες. Ή από τις όποιες καινοτόμες παρεμβάσεις γίνονται διαχρονικά στην αγροτική παραγωγή, δεν αποφελείται η πλειοψηφία του λαού, ούτε της Αττικής. Ίσα-ίσα τα προϊόντα διατίθενται ως φθηνή πρώτη ύλη στις μεγάλες επιχειρήσεις τροφίμων. Έχουμε πείρα από τέτοια αντίστοιχα κέντρα που ιδρύονται σοριδών στα πανεπιστήμια, ως αποτέλεσμα της πολιτικής και των προηγούμενων κυβερνήσεων και της τωρινής, τα οποία ουσιαστικά χρηματοδοτούνται με δικούς τους πόρους από την παροχή υπηρεσιών, είναι δηλαδή επιχειρήσεις μέσα στα κατά όνομα δημόσια εκπαιδευτικά ιδρύματα. Εμείς έχουμε χορτάσει από την επιχειρηματικότητα στα ιδρύματα. Η παιδεία και η έρευνα δεν μπορούν να είναι εμπορεύματα και γι' αυτό θα καταψηφίσουμε.